Σε βρασμό ψυχικής ορμής υποστηρίζει ότι ήταν ο σοφρονιστικός υπάλληλος που σκότωσε χθες το βράδυ τον κουνιάδο του και τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγο του θύματος μέσα στο σπίτι της οικογένειας στα Μέγαρα. Ο δράστης, που δηλώνει μετανιωμένος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενη στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ το έγκλημα συνέβη παρουσία του τρίχρονου παιδιού της οικογένειας. Με κατεβασμένο κεφάλι, ο 50χρονος σοφρονιστικός υπάλληλος βγαίνει από το κατόφλι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Ο 50χρονος, μετά από πολύ ωραία ανάκριση στους αστυνομικούς, οδηγείται στον εισαγγελέα. Έχετε μετανιώσει για την πράγμα, το κάνατε αυτό. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να έχει παραδεχθεί το έγκλημά του. Ο δράστης φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι το θύμα, που ήταν αδερφός της πρώην συζύγου του, ήταν υπαίτιος για τη διάλυση του γάμου τους. Δεν θυμάμαι τι έκανα, δεν ξέρω τι έκανα. Το μυαλό μου έχει θολώσει. Εγώ το έκανα. Αυτός φταίει που χώρισα με τη γυναίκα μου. Αυτός μας χώρισε. Αυτός φταίει. Σε μια κίνηση απελπισίας, πήρα το όπλο και άρχισα να πυροβολώ. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν στην ήσυχη γειτονιά των Μεγάρων άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί. Οι περιγραφές συγγενών και γειτόνων συγκλονίζουν. Κάποιος κύριος μπήκε μέσα γιατί είχε κάποιες διαφορές οικογενειακές και πάνω στη διαφωνία που είχαν έβγαλε το πιστόλι και πυροβόλησε. Κοντά που ήμουν εδώ άκουσα οι 6-7 πυροβολισμούς. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι τώρα. Φώναζε βοήθεια. Γινόταν ένας πανικός μέσα στο σπίτι, αλλά οι πυροβολισμοί ήταν έντονοι. Ο δράστης, σύμφωνα με τις περιγραφές οπλοφορώντας, εισέβαλε στο σπίτι του πρώην κουνιάδου του και άρχισαν να διεπληκτίζονται. Πάνω στον καυγά πυροβόλησε στο μυρό τη 43χρονη μητέρα τριών παιδιών και τραυμάτισε θανάσιμα το 48χρονο σύζυγό της. Παρά τον τραυματισμό της, σύμφωνα με τις περιγραφές, η γυναίκα άρπαξε το 3χρονών παιδί της και κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα προκειμένου να γλιτώσει από το δράστη. Όταν οι συγγενείς και οι γείτονες μπήκαν μέσα στο σπίτι, είδαν το 3χρονο αγοράκι να βρίσκεται ανάμεσα στα αματωμένα σώματα των γονιών του. Ήταν το πιο μικρό, το οποίο μπορεί να μην κατάλαβε και κάτι επειδή ήταν αρκετά μικρό. Ο πρώτος που αντίκρισε το φρικιαστικό έγκλημα ήταν ο αδερφός της 43χρονης, ο οποίος, σοκαρισμένος από το ανατριχιαστικό σκηνικό που έβλεπε, φέρεται να είπε στο δράστη. Τι έκανες, ρε ψυχάκια? Αμέσως μετά το φωνικό, ο 50χρονος σοφρονιστικός υπάλληλος ετράπησε φυγή και λίγο πριν τα μεσάνυχτα συνοδεία δικηγόρου παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μεγάρων. Τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, με το 48χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Ήμασταν μαζί με τον άνδρα μου. Μπήκε μέσα στο σπίτι σε έξαλλη κατάσταση. Ο άνδρας μου μπήκε ανάμεσά μας για να με σώσει. Μπήκε μπροστά για να μην με σκοτώσει. Η γυναίκα παραμένει για νοσηλεία στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ η νεκροψία νεκροτομή του άτυχου 48χρονου θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, ο καθομολογέν δράστης μεταφέρθηκε, όπως ακούσατε, στην Ευελπίδων. Απολογήθηκε, έχει πάρει μάλιστα, με συγχωρείτε, έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί και αντιμετωπίζει βεβαίως, όπως αναμενόταν, βαρύτατες κατηγορίες. Από την Ευελπίδων είναι μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη, ενώ βλέπετε και την Ευλαμπία Ρεύη που βρίσκεται στο σημείο του εγκλήματος. Ξεκινάμε από σένα, Δέσποινα, για να δούμε τη δικαστική διαχείριση τώρα αυτής της υπόθεσης. Γύρω στις 5.30 πέρασε το κατόφλι της εισαγγελίας, όπου του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και αποκλεισία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, εκεί όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 11. Φορούσε κουκούλα, μαύρα γυαλιά και μας απάντησε ναι στο ερώτημα αν έχει μετανιώσει για την πράξη του. Ναι. Νίκη. Δηλώνει λοιπόν μετανιωμένος. Στο μεταξύ, οι έρευνες συνεχίζονται για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ό,τι έγινε χθες. Η Ευλαμπία Ρεύη λοιπόν από το σημείο αυτής της δολοφονίας, αυτής της τραγωδίας για την ακρίβεια. Ευλαμπία, μαθαίνουμε ότι ο δράστης είχε και έναν έντονο διαπληκτισμό λίγες ώρες πριν από το έγκλημα. Ναι, Νίκη, επικοινωνήσαμε με συναδέλφους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μας είπαν ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία και συγκεκριμένα το πρωί της προηγούμενης ημέρας, είχε έναν έντονο αρχικά διαπληκτισμό με έναν συνάδελφό του και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος δράστης το τελευταίο διάστημα ζητούσε συνεχώς να του αλλάξουν θέση, να φύγει από διοικητικός υπάλληλος και να γίνει ξανά φρουρός στις φυλακές. Πίεζε όποιον ήξερε μέσα στον κορυδαλό και ζητούσε διαρκώς αυτό το αίτημά του να ικανοποιηθεί, καθώς ο λόγος ήταν ότι δεν έβλεπε το παιδί του
του, γιατί δεν τον άφηνε όπως κατηγορούσε την σύζυγό του να δει το παιδί και ήθελε να αλλάξει το ωράριό του. Το πρωί της Τετάρτης λοιπόν, ένας συνάδελφός του του είπε: «Μα γιατί κάνεις έτσι επιτέλους?» Εκείνος εκνευρίστηκε, άρχισε να του φωνάζει και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβουν οι συνάδελφοί του για να τους χωρίσουν. Να σου πω τώρα, ως προς έρευνα της αστυνομίας, ότι το όπλο του εγκλήματος μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει βρεθεί. Είναι πάντως ένα περίστροφο το οποίο το κατήχε παράνομα, δεν είχε λοιπόν άδεια οπλοφορίας, ενώ για την υπηρεσία του δεν οπλοφορούσε. Mm-hmm. Μέχρι και την τελευταία στιγμή στους αστυνομικούς έδειχνε ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Τη μία τους έλεγε: «Δεν ξέρω τι έκανα, δεν θυμάμαι», την άλλη: «Ναι, εγώ το έκανα, γιατί ο κουνιάδος μου είναι ο λόγος που χώρισα με την γυναίκα μου». Πρέπει να σου πω ότι τους είπε για το όπλο ότι δεν ξέρει που το έχει βάλει και μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιέθησης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής που έχουν και την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη για να το βρουν εκεί. Εμείς το παρακολουθούμε βεβαίως. Ευχαριστούμε και την Ευλαμπία Ρεύη και τη Δέσποινα Βλεπάκη.